Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του νομού μας που παίρνουν μέρος στη συνέντευξη τύπου των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων σωματείων του νομού σε μια πολύ κρίσιμη και σοβαρή περίοδο που απασχολεί το σύνολο των εργαζομένων του τόπου, οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και θα έλεγα η επίδρασή του στη ζωή των συμπολιτών μας. Νιώθοντας αυτή την κατάσταση και πολύ περισσότερο αντιλαμβανόμενοι ότι οι συμπολίτες μας, εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι αγρότες και κύρια η νεολαία του τόπου, όχι απλά πλήττονται από αυτή την κατάσταση, όχι μόνο αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης, αλλά αντίθετα έχουμε και οξυμένες καταστάσεις με την ανεργία, η οποία οδηγεί σε περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης. Μπροστά λοιπόν στην απεργία την αυριανή, θεωρήσαμε πολύ σημαντικό και πολύ επιβεβλημένο να δώσουμε το λόγο στα πρωτοβάθμια σωματεία του νομού που πλήττονται οι εργαζόμενοι, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα, και να εκφράσουμε συλλογικά και από κοινού την αγωνία της εργατικής τάξης του τόπου απέναντι στη βάρβαρη πολιτική όπως εκφράζεται από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα μαζί μας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο των ΑΜΕΑ, των ατόμων με ειδικές ανάγκες, είναι η κυρία Σοφία Μιχάλα, είναι ο Βασίλης ο Μαυρέλος από το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων από του ΣΟΤΑ πρώτου βαθμού, η κυρία Κολοκυθιά και η κυρία Υγινήτου, ο Σταύρος Σταυρινούδης από την ΕΛΜΕ, η κυρία Κοστάλα από ΣΟΤΑ Β' βαθμού και η Ευγενία Ικώτη από το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Και βέβαια παρευρίσκεται και ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου του νομού μας. Το λόγο θα έχει ο εκπρόσωπος ΕΛΜΕ, μιας και αυτή τη στιγμή αρκετοί συνάδελφοι είναι στο επίκεντρο της απόλυσης. Με μια μονοκοντιλιά, το Υπουργείο Παιδείας έρχεται και καταργεί δύο ειδικότητες γενικής παιδείας, τα ιταλικά και τα ισπανικά, και ταυτόχρονα 50 ειδικότητες από τις 110 που είναι συνολικά στην τεχνική εκπαίδευση. Βγάζει τη διαθεσιμότητα, παύλα απόλυση, 2.472 συναδέλφους. Καταργεί με αυτόν τον τρόπο την επιθυμία και τις ανάγκες χιλιάδων μαθητών που είχαν επιλέξει ή θα επιλέγανε αυτούς τους τομείς. Τους απαγορεύει να σπουδάσουν στο δημόσιο σχολείο την ειδικότητα που επιλέγουν. Τους στέλνει φυσικά χάρισμα στον ιδιωτικό τομέα και προφανώς τους κατευθύνει στη μαθητεία, δηλαδή στα ιδιωτικά ΙΕΚ. Φυσικά δεν σταματάει εδώ η πολιτική του Υπουργείου Παιδείας. Όλη αυτή την περίοδο κλείνει και συγχωνεύει σχολεία, αυξάνει τον αριθμό των μαθητών ανά τμήμα, αυξάνει το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών με το πρόσχημα και καλά να μην υπάρχουν κενά. Καταργεί την ενισχυτική διδασκαλία, κλείνει τις βιβλιοθήκες, συρρυκνώνει την ειδική αγωγή. Και προφανώς έχουν έτοιμο, όπως εξαγγέλουν, το νέο λύκειο, το οποίο θα είναι γεμάτο με πανελλαδικού τύπου εξετάσεις, οι οποίες θα διώξουν ένα μεγάλο μέρος του μαθητικού δυναμικού προς την μαθητεία. Σκοπός τους είναι να διαμορφώσουν νέους που θα έχουν μάθει από πολύ μικρή ηλικία την ΙΤΑ και θα έχουν μειωμένες απαιτήσεις για την κοινωνία. Εμείς απαντάμε ότι όλοι μαζί, γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι, άνεργοι, θα διαλύσουμε το σκοτάδι, το φόβο, τη σιωπή που θέλουν να επιβάλλουν παντού και όχι μόνο στις οθόνες μας όπως έγινε με την ΕΡΤ. Διατρανώνουμε και λέμε ότι η χώρα μας ανήκει, το σχολείο ανήκει στο λαό, στα παιδιά μας, είναι δημόσια λαϊκή περιουσία, έχει χτιστεί με τον ιδρώτα και το αίμα μας, δεν μπορούν να μας το πάρουν, δεν μπορούν να τα κλείσουν τα σχολεία γιατί δεν τους ανήκουν, δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να τα κλείσουν, δεν έχουν το δικαίωμα απέναντι στα παιδιά μας. Η ΕΛΜΕ Χίου έχει πάρει με απόφαση Γενικής Συνέλευσης, βρίσκεται σε κατάληψη από την Παρασκευή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Εμποδίζουμε το να σταλούν οι λίστες της ντροπής που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Παιδείας, έβγαλε στο διαδίκτυο τα ονόματα των συναδέλφων που τίθενται σε διαθεσιμότητα, και δηλώνουμε ότι δεν θα επιτρέψουμε στη διοίκηση να αποσταλούν αυτές οι λίστες στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Συμμετέχουμε αύριο 11 η ώρα στην Γενική Απεργία, στη Γενική Συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 11 η ώρα, και καλούμε όλο τον κόσμο, γονείς, μαθητές, τον κάθε πολίτη της Χίου, σε 9 το βράδυ, σε συναυλία διαμαρτυρία που θα πραγματοποιηθεί για συμβολικούς χώρους, επειδή πλήττεται αυτή τη στιγμή η τεχνική εκπαίδευση, στον αύριο χώρο του πρώτου ΕΠΑΛ και πρώτης ΕΠΑΣ, με κάποιο συγκρότημα και με κάποιες δράσεις που έχουμε οργανώσει. Το λόγο έχει εκπρόσωπος των ΟΤΑ πρώτου βαθμού η κυρία Κολοκυθιά. Γεια σας. Το πολυνομοσχέδιο είναι ένα ακόμα πακέτο αντιλαϊκών μέτρων με το οποίο τσακίζει όλο και περισσότερο το σύνολο των εργαζομένων. Με την ψήφισή του την Τετάρτη μπαίνει στην πράξη η απόλυση χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων. Κυβέρνηση, Τρόικα, Ευρωπαϊκή Ένωση καταργούν το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά με πλήρη δικαιώματα και παραδίδουν στα επιχειρηματικά συμφέροντα την παιδεία, την υγεία, την πρόνοια. Στην πρώτη γραμμή των απολύσεων είναι οι σχολικοί φύλακες, οι εκπαιδευτικοί, οι δημοτικοί αστυνόμοι, σχολικές καθαρίστριες, συμβασιούχοι εργαζόμενοι και άλλοι. Η κυβέρνηση έχει κηρύξει πόλεμο στο λαό και στις ανάγκες του. Με το ίδιο νομοσχέδιο προωθείται απελευθέρωση των απολύσεων, η μείωση των αποζημιώσεων, οι μειώσεις των συντάξεων, το κλείσιμο των δημοσίων οργανισμών, το κλείσιμο των νοσοκομείων κλπ. Οι δήμαρχοι κάνουν λόγο για εντός εισαγωγικών αξιοκρατική αξιολόγηση και για ενδοδημοτική κινητικότητα, και με αυτόν τον τρόπο στην ουσία αποδέχονται τις απολύσεις και δίνουν χέρι βοηθείας στην κυβέρνηση. Ζητάμε μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, καμιά απόλυση. Δημόσια και δωρεάν πρόσβαση για όλους σε παιδεία, υγεία, πρόνοια. Να αποσυρθεί τώρα το πολυνομοσχέδιο, καμιά απόλυση. Κανένας νέος άνεργος. Να μην αγγίξουν καμιά κοινωνική δομή στους δήμους, να μην κλείσει κανένα σχολείο και νοσοκομείο. Για όλα αυτά, καλούμε όλους τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τους συνταξιούχους και αυτοαπασχολούμενους να πάρουν μαζικά μέρος στην απεργία στις 16 Ιουλίου του 2013. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει εκπρόσωπος των ΑΜΕΑ, η κυρία Μιχάλα. Η Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Βορείου Αιγαίου για άλλη μια φορά διαμαρτύρεται και συμμετέχει στην πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση της 16ης Ιουλίου, αύριο δηλαδή, όχι μόνο γιατί δεν έχουν επιληθεί ή βελτιωθεί τα προβλήματα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, αλλά επειδή συνεχώς επιδεινώνονται. Επιγραμματικά, και για να μην μονοπολίσουμε τον χρόνο, προκειμένου όλοι να μιλήσουμε, θα αναφέρω τα οξυμένα προβλήματα που πρωτίστως αφορούν την υγεία και πρόνοια. Το θέμα ΚΕΠΑ, τα κέντρα πιστοποίηση αναπηρίας, τα οποία πιστοποιούν το ποσοστό αναπηρίας κάθε ανθρώπου που ανήκει σε αυτή την κατηγορία, όπου αυτά λειτουργούν, εξακολουθούν να δουλεύουν με αργούς ρυθμούς για διορισμένες ειδικότητες όπως των νευρολόγων και ψυχιάτρων. Η καθυστέρηση φτάνει και ξεπερνά το ένα έτος, ενώ ακόμη δεν έχουν προχωρήσει στις κατοίκων επισκέψεις για τους ανθρώπους που δεν μπορούν να μετακινηθούν. Η υπόσχεση του Υπουργείου Εργασίας τον Απρίλιο, αν θυμάστε, είχαμε κάνει κινητοποίηση για αυτό το λόγο στο ΙΚΑ, ότι θα υπογραφεί σύμβαση με 200 γιατρούς όλων των ειδικοτήτων προκειμένου να στελεχωθούν τα ΚΕΠΑ, και να λειτουργήσουν απρόσκοπτα οι επιτροπές για να απεγκλωβιστούν οι 60.000 περίπου αναμένονται στην πιστοποίηση της αναπηρίας, παραμένει στην αναμονή. Εν τω μεταξύ, οι κάτοικοι της Λίμνου ταξιδεύουν στη Λέσβο και οι Καριώτες στη Σάμο. Ενώ και στη Χίο έγινε πρόταση σε ετούντες, προκειμένου να μην περιμένουν μεγάλο λέει διάστημα τη συμπλήρωση 15 ετήσεων που απαιτείται για να έρθει ειδικός, οφθαλμίατρος εν προκειμένου, τους έχουν προτείνει να πάνε στη Μυτιλίνη για εξέταση από ΚΕΠΑ. Αν αυτό δεν είναι ένας προπομπός του να κλείσει το ΚΕΠΑ και στη Χίο και να μεταφερθούν όλα στην Μυτιλίνη, εγώ πραγματικά έχω μεγάλες αμφιβολίες. Για το πολυνομοσχέδιο τώρα που πρόκειται να ψηφιστεί υπάρχουν πολλές αντιδράσεις από το αναπηρικό κίνημα. Περιορισμούς στις παροχές προς τους ασφαλισμένους το ΕΟΠΗ περιέχουν οι διατάξεις του πολυνομοσχεδίου για τις ποινές παραβατικών
συμπεριφορών παρόχων υγείας κατά την εμπορία φαρμάκων και λοιπές διατάξεις, όπως ονομάζεται, αν θέλετε, το άρθρο μέσα στο οποίο έχουν υπαχθεί οι διατάξεις που θα διαβάσω παρακάτω. Υπάρχει στο νομοσχέδιο πρόβλεψη για μπλαφών στις διαγνωστικές εξετάσεις, νοσηλεία και φυσιοθεραπείες από ιδιώτες παρόχους στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας λόγω μη λειτουργίας των μονάδων του, όπως τα εργαστήρια του πρώην ΙΚΑ, ή γιατί υπάρχουν μεγάλες αναμονές. Προβλέπει ότι οι μηνιαίες δαπάνες για αυτές τις εξετάσεις καθορίζονται με υπουργική απόφαση και δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 1 δωδέκατο των εγκεκριμένων πιστώσεων του ΕΟΠΗ. Σε αντίθετη περίπτωση, το υπερβάλλον ποσό θα αναζητήσετε από τον ΕΟΠΗ, από τους ιδιώτες παρόχους. Με άλλα λόγια, καθιερώνονται οι λεγόμενοι σφαιρικοί προϋπολογισμοί σε μηνιαία βάση, όπου κριτήριο δεν θα είναι η επιστημονική εκτίμηση του γιατρού για τον άρρωστο, αλλά το προϋπολογισμένο κόστος. Με αυτό το προϋπολογισμένο κόστος θα καλύπτεται, παραδείγματος χάρη, μόνο μία αξονική τομογραφία για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ενώ αν χρειαστεί και κάποια άλλη, το πιο πιθανό είναι να την πληρώσει ο ασθενής. Οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης οδηγούν να προσλάβει ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες θα κάνουν όπως οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες κλινικό έλεγχο με τον ίδιο τρόπο στους δημόσιους και ιδιωτικούς παρόχους υγείας. Μέσα από αυτούς τους ελέγχους, οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες αρνούνται να καλύψουν κάποια κόστη από τις νοσηλίες των ασφαλισμένων τους που χρεώνουν τα ιδιωτικά θεραπευτήρια, μειώνοντας έτσι τα έξοδά τους κατά 25 με 30%. Το ίδιο θα κάνει, όπως είπε ο Υπουργός Υγείας και ο ΕΟΠΗ, γιατί δεν έχει σημασία αν τα λεφτά χάνονται σε έναν ιδιώτη ή στο δημόσιο. Έτσι, δηλαδή, ο ΕΟΠΗ, που χρηματοδοτείται αποκλειστικά με χρήματα των εργαζομένων, θα μπορεί να κόβει εξετάσεις και από τη δημόσια μονάδα υγείας με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Πρόσθετο εργαλείο στον περιορισμό των παροχών αποτελούν και οι προβλεπόμενες ποινές για φαρμακοποιούς, γιατρούς, φυσιοθεραπευτές και συμβεβλημένους παρόχους με τον ΕΟΠΗ, καθώς και το γράμμα και το πνεύμα είναι στην κατεύθυνση της μείωσης των δαπανών και όχι οι ανάγκες του ασθενούς. Ήδη από τη λειτουργία του ΕΟΠΗ 1η του 2012 λειτουργήσε ως πάροχος και αγοραστής υπηρεσιών υγείας με λογιστική λογική στη βάση του εξορθολογισμού των δαπανών υγείας. Εμπρότης μειώθηκε η κρατική επιχορήγηση από 0,6% σε 0,4% επί του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Με την εφαρμογή του νέου ενιαίου κανονισμού παροχών υγείας του ΕΟΠΗ τον Νοέμβρη του 2012 και σε συνδυασμό με προηγούμενες και νεότερες αποφάσεις συμμετοχών στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, οι ασφαλισμένοι υπέφεραν μεταξύ των άλλων με τα παρακάτω χαράτσια και περικοπές. Η μεσοσταθμική συμμετοχή των ασφαλισμένων για την προμήθεια φαρμάκων αυξήθηκε από 9% που ήταν το 10 σε 17% το 12, ενώ με τις μετριότερες προβλέψεις θα διαμορφωθεί σε 22 έως 24% για το 13. Πλέον επιβαρύνονται με συμμετοχή 25% και οι χρόνια πάσχοντες για φάρμακα που δεν σχετίζονται άμεσα με την κύρια πάθησή τους. Επιβλήθηκε συμμετοχή 15% για εξετάσεις που γίνονται στα συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα όπου εξωθούνται οι ασφαλισμένοι λόγω των κλειστών εργαστηρίων του πρώην ΙΚΑ και των ατέλειωτων ουρών στις υπόλοιπες δημόσιες δομές υγείας. Μέχρι τώρα δεν έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός του 2006 και 2007 για την προμήθεια αντιδραστηρίων για τις μονάδες του ΙΚΑΤΕΑ. Οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΗ πληρώνουν συμμετοχή 30% για νοσήλια σε ιδιωτική κλινική, ενώ του ΟΓΑ πληρώνουν 50%. Έτσι, οι ασφαλισμένοι πληρώνουν και συμμετοχή 45% σε εξετάσεις σε περίπτωση που κάποιος νοσηλευτεί σε συμβεβλημένη ιδιωτική κλινική. Για παράδειγμα, για αξονική τομογραφία θα πρέπει να πληρώσει από την τσέπη του 32 ευρώ από τα 71 που κοστίζει, για μαγνητική 106,37 από τα 237 που κοστίζει και αναφέρονται στο κρατικό τιμολόγιο. Συνολικά αυτό το πακέτο στις ιδιωτικές κλινικές στοιχίζει στους ασφαλισμένους 10 εκατομμύρια ευρώ το μήνα από τον Νοέμβρη του 2012 και μετά. Με την υποβάθμιση και συγνώνευση του νοσοκομείου της Λίμνους,
με το νοσοκομείο της Λέσβου. Μετά την υποβάθμιση, συγγνώμη, ακολούθησε η υποβάθμιση και συγχώνευση του νοσοκομείου της Ικαρίας με το νοσοκομείο της Σάμου. Ενώ το 2014 οι λειτουργικές δαπάνες θα μειωθούν κατά 17% σε σχέση με το 2013, που είναι η μεγαλύτερη την περίοδο 9-14. Συνολικά, την τελευταία πενταετία οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 1,28 δισεκατομμύρια ευρώ ή 44,1%. Χθες ο Υπουργός Υγείας στη συνάντησή του με την Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, αφού επιβεβαίωσε τις περικοπές, είπε: «Αυτά τα λεφτά υπάρχουν», καλώντας ταυτόχρονα τους γιατρούς να συμβάλλουν σε μια διαχειριστική λογική. Με αυτόν τον προϋπολογισμό το νοσοκομείο δεν μπορεί να σταθεί, λένε ακόμα και διορισμένοι από τη συγκυβέρνηση διοικητές στα νοσοκομεία. Φθηνό προσωπικό μέσο κινητικότητας. Οι περιορισμοί και η λειτουργία πίστευε πως ήταν εδώ εκπρόσωποι και από τα νοσοκομεία που έχουν πολλά να πού και έτσι περιορίστηκα, γιατί πραγματικά η υπολειτουργία των νοσοκομείων θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τη συνέχεια για τις παροχές που αναγκάζονται όλο και περισσότεροι ασφαλισμένοι ή μη ασφαλισμένοι να καταφεύγουν σε αυτό. Οι περιορισμοί και η λειτουργία των δημοσίων νοσοκομείων με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια απαιτεί φθηνό και ευέλικτο εργατικό δυναμικό. Στην κατεύθυνση αυτή, όπως δήλωσε χθες ο Υπουργός Υγείας, αναμένεται η άμεση ένταξη 1.250 εργαζομένων στην υγεία σε καθεστώς κινητικότητας μέσω διαθεσιμότητας και αναμένεται αντίστοιχος αριθμός το 2014. Ο Υπουργός Υγείας είπε ότι όσοι εργάζονται περισσεύουν από κάποιους οργανισμούς, χωρίς να τους κατανομάστηκαν όμως, θα μετακινηθούν σε άλλους για να καλύψουν καινές θέσεις. Η προηγούμενη θέση του όμως εντωμεταξύ καταργείται. Ο Υπουργός Υγείας απέκλεισε τις απολύσεις λέγοντας ότι δεν χρειάζονται επειδή υπάρχουν πολλά κενά στην υγεία, εννοείται. Στο νοσοκομείο της Χίου ήδη καταργήθηκαν 3 οργανικές θέσεις της παιδιατρικής κλινικής, ενώ στη μονάδα τεχνικού νεφρού να μείνει με μία οργανική θέση, πράγμα που σημαίνει ότι και οι δύο κλινικές κινδυνεύουν με κλείσιμο, ενώ γνωρίζουμε με τι κόστος και προσπάθειες δημιουργήθηκαν από τον χιώτικο λαό. Με το άρθρο 82 δε καταργούνται ειδικότητες εκπαιδευτικών όπως φυσιοθεραπείες, εργοθεραπείες, κοινωνικής εργασίας, νοσηλευτές κλπ. Από δομές της ειδικής αγωγής. Αυτές οι διατάξεις, αν εφαρμοστούν στα σχολεία της ειδικής αγωγής και σε όλες τις δομές που παρέχουν εκπαίδευση στα άτομα με αναπηρία, είναι βέβαιο ότι θα επιφέρουν ακαριαίο θάνατο στο σύστημα εκπαίδευσης για τα άτομα με αναπηρία. Μια ακόμα εγκληματική απόφαση πήρε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που αφορά τους ανασφάλιστους υπερήλικες του ΟΓΑ, οι οποίοι λαμβάνουν προνοιακό ή άλλο επίδομα λόγω αναπηρίας. Όταν το ύψος του επιδόματος αυτού υπερβαίνει το ποσό των 4.320 ευρώ ετησίως, τότε διακόπτεται η σύνταξη του ΟΓΑ, αλλά και η ασφαλιστική κάλυψη που είχαν μέσω ΟΓΑ. Η κατάργηση όμως της πενιχρής αυτής σύνταξης, που έδινε μια μικρή οικονομική ανάσα σε συμπολίτες μας που ανήκουν στην τρίτη ηλικία και είναι άτομα με αναπηρία, τους αφαιρεί το δικαίωμα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μέσω του ΟΓΑ. Η αυτόματη δε προώθηση υπερηλίκων ατόμων με αναπηρία και χρονίως πασχόντων στο σύστημα χορήγησης βιβλιαρίων απορίας εγκυμονεί ιδιαίτερα προβλήματα στην απρόσκοπτη χορήγηση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ενώ δυσίωνες είναι οι προβλέψεις για τους ανασφάλιστους με χρόνια πάθηση που απαιτείται για τη θεραπευτική τους αγωγή ή περιοδική νοσηλεία. Ιδιαίτερο πρόβλημα θα παρουσιαστεί σε ανασφάλιστους υπερήλικες που υπόκεινται σε αιμοκάθαρση, αφού είναι γνωστό ότι οι αιμοκαθαρόμενοι που έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μέσω βιβλιαρίου απορίας αναγκάζονται να αναζητούν κάθε 2 μέρες εφημερεύον νοσοκομείο, το οποίο θα πρέπει να έχει καινή θέση για την αιμοκάθαρσή τους. Ο συνήθις δε χρόνος αιμοκάθαρσης των 4 ωρών δεν συμπληρώνεται με τους περιφερόμενους απόρους νευροπαθείς. Φυσικά δεν τηρείται η ιατρική καρτέλα
σε μια ορισμένη θεραπευτική μονάδα, με αποτέλεσμα η παρακολούθηση του πάσχοντα να καθίσταται αποσπασματική και ελλιπής. Εγκατακλείδη, ο άπορος αιμοκαθαρόμενος σε δύο μέρες αντιμετωπίζει στην κυριολεξία τον θάνατο. Με το χρόνο έχουμε πρόβλημα. Θεωρώ όμως ότι είναι πολύ σοβαρά, παιδιά, αυτά που γίνονται. Και εάν είχα προειδοποιηθεί ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος, ίσως να είχα περικόψει μερικά πράγματα. Ζητώ την κατανόησή σας και επιτρέψτε μου μισή σελίδα. Μπορώ, κύριε Σταυρονίδη, να συνεχίσω. Αυτά όλα, παιδιά, είχαν αποσυρθεί με κινητοποιήσεις που έκανε το αναπηρικό κίνημα και όμως ξαναμπαίνουν σε αυτό το πολυνομοσχέδιο. Δηλαδή, βάζουν πράγματα που είχαν δεσμευτεί και είχαν αποσύρει σε άλλα νομοσχέδια, τώρα τα ξαναβάζουν. Δηλαδή, αν δεν είναι αυτό μια από τις μεγαλύτερες κοροϊδίες για τις οποίες κανείς δεν πρέπει να πιστεύει αυτούς που τα εισηγούνται ή τα ψηφίζουν, δεν ξέρω τι άλλο θα έπρεπε να σας, γιατί άλλο θα έπρεπε να σας ενημερώσει, αν όχι για αυτά. Για να μην αναφερθώ στα θέματα φορολογίας, όπου οι όποιες απαλλαγές αρχίζουν από το 80% και πάνω, μέχρι 80%, ενώ είχε και αυτό κατά κάποιο τρόπο όχι, το ελάχιστο όριο ποσοστού ήταν το 80%. Τώρα, για οποιαδήποτε απαλλαγή αναφέρουν 80% και πάνω. Το 80 δεν ισχύει πλέον. Και καταλήγω, αναφέροντάς σας, δεν τα διαβάζω όλα, το χαράτσι της ΔΕΗ που οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες με ποσοστό αναπηρία έως 80% είχαν μειωμένο συντελεστή 50% και όχι 3% στο λογαριασμό, δεν ισχύει πλέον και αυτό, και το νέο χαράτσι με το νέο όνομα που αναφέρεται ως ΕΕΤΗ, θα πρέπει οι πρώην απαλλαγμένοι από την καταβολή του χαρατσιού να πληρώσουν την πρώτη δόση και από το Σεπτέμβριο να πάνε ξανά στην εφορία για να κάνουν διακανονισμό. Δηλαδή, ήξεις αφήξεις. Κερδίζουμε κάποια, αφαιρούνται κάποια. Τα ίδια πράγματα. Τέλος, θα ήθελα να σας μεταφέρω κάποιες παρατηρήσεις συναδέλφων του Νομαρχιακού Σωματείου ΑΜΕΑ της Φλόρινας, που αναφέρονται στο κράτος. Αυτό το κράτος είναι τυφλό, γιατί δεν βλέπει τα άτομα με αναπηρία. Η αρμόδια στατιστική υπηρεσία δεν έχει καταγράψει πουθενά τα άτομα με αναπηρία. Αυτό το κράτος είναι κουφό. Δεν ακούει την κατάσταση των δικαιωμάτων του ατόμου με αναπηρία στην εκπαίδευση. Αυτό το κράτος είναι άλαλο, γιατί δεν έχει μιλήσει για τα επιδόματα των ΑΜΕΑ. Αυτό το κράτος είναι ανάπηρο στα κάτω άκρα, γιατί δεν μπορεί να προχωρήσει σε θέματα εργασίας των ΑΜΕΑ. Αυτό το κράτος δεν έχει άνω άκρα, γιατί δεν μπορεί να δώσει ένα χέρι βοήθειας ώστε να περάσουν πιο γρήγορα από τα ΚΕΠΑ τα άτομα με αναπηρία. Και τέλος, αυτό το κράτος πρέπει να έχει ψυχικά νοσήματα, γιατί μας το παίζει τρελός σε κάθε δίκαιο αίτημα που προβάλλουμε. Επομένως, δικαιούται σύνταξη απόλυτης αναπηρίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη αν καταχράστηκα χρόνο. Επειδή δεν πρέπει να θεωρηθεί η τοποθέτηση της κυρία Μιχάλα εκτός τόπου και χρόνου ή ότι δεν έχει σχέση με όλη αυτή την συνέντευξη, πρέπει να πούμε ότι το πολυνομοσχέδιο έχει 4 κεντρικά σημεία. Τις απολύσεις εκπαιδευτικών εργαζομένων στους Δήμους, φορολογικό, ΕΟΠΗ, και καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τα ζητήματα είναι πάρα πολύ σοβαρά, μιας και το τέταρτο και το πιο σημαντικό ζήτημα είναι ο νέος τρόπος λειτουργίας του νοσοκομείου του νησιού μας. Το λόγο έχει η εκπρόσωπος του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Και συνεχίζουμε. Από όσα ακούσαμε μέχρι τώρα
Και από αυτά που θα πούμε κι εμείς βγαίνει ένα συμπέρασμα. Δεν υπάρχει κανένας διαχωρισμός ανάμεσα στους ιδιωτικούς και δημόσιους υπαλλήλους. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Σήμερα όσοι βρισκόμαστε εδώ και εκπροσωπούμε πίσω μας χιλιάδες ανθρώπους, είμαστε θύματα της ίδιας πολιτικής. Είτε εργαζόμαστε στο δημόσιο, είτε εργαζόμαστε στον ιδιωτικό τομέα. Ισοπεδώνουν κάθε έννοια ζωής και αξιοπρέπειας. Είμαστε λοιπόν εδώ και καλούμε τους συναδέλφους που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα κάτω από πολύ αντίξωες συνθήκες, που έχουν πληρώσει το πιο βαρύ τίμημα στην ανεργία με 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Καλούμε τους συναδέλφους να ορθώσουν το αναστημά τους αύριο σε αυτή την απεργιακή συγκέντρωση και στο επόμενο διάστημα. Δεν υπάρχει πλέον για μας περίοδος χαλαρότητας. Δεν υπάρχει τίποτα. Τώρα ισοπεδώνουν κάθε δικαίωμά μας. Εμείς οι ιδιωτικοί υπάλληλοι και μέσα από αυτό το πολυνομοσχέδιο πληττόμαστε πολλαπλώς, όπως ακούσαμε και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες. Δεν είναι ένα και δύο τα χτυπήματα. Θα μας πάρουν τρεις ώρες για να απαριθμίσουμε πόσα χτυπήματα δέχεται κάθε κλάδος ξεχωριστά. Για μας τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, το κέριο χτύπημα είναι η κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, η δυνατότητα να αποφασίζει η κυβέρνηση για το κατώτερο μισθό, ο οποίος θα παραμείνει μέχρι το 2017. Και βέβαια ένα άλλο πολύ βασικό θέμα είναι η κατάργηση της Κυριακής Αργίας. Δεν φτάνει που μας κατάντησαν φτωχούς, πάρα πολύ φτωχούς, μειώνοντας σε δραματικά επίπεδα το κατώτερο μισθό, και γνωρίζουμε τι επικρατεί έξω στην αγορά εργασίας, με το πιστόλι στον κρόταφο να υπογράφουν συνάδελφοί μας ατομικές συμβάσεις της πείνας, της φτώχειας και της εξαθλίωσης. Δεν φτάνει αυτό, έρχονται να μας κλέψουν και το χρόνο μας, έρχονται να μας κλέψουν και ένα άλλο κομμάτι από τη ζωή μας, να πρέπει να δουλεύουν οι εργαζόμενοι και την Κυριακή, δηλαδή 7 μέρες τη βδομάδα. Δεν φτάνει λοιπόν που τους εκμεταλλεύονται τώρα με μισθούς πείνας, θα ενταθεί αυτή η εκμετάλλευση και θα έχουμε ακόμα πιο οξυμένα προβλήματα. Όσο για αυτούς που λένε ότι θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας που υποστηρίζει το Υπουργείο 30.000, αυτό είναι ένα ακόμα από τα μεγάλα ψέματα που ακούγονται αυτή την περίοδο, καθώς είναι βέβαιο ότι θα χρησιμοποιήσουν τους ίδιους υπαλλήλους για να μπορέσουν να καλύψουν τα κενά, αλλά ακόμα και αν θα πάρουν υπάλληλο, θα είναι υπάλληλοι των 200 ευρώ. Καλούμε λοιπόν τους συναδέλφους που βιώνουν συνθήκες τρομοκρατίας μέσα στους χώρους δουλειάς, που ακόμα και η απεργία, η σκέψη για απεργία είναι κάτι που φαίνεται ότι προβληματίζει πάρα πολύ. Τους καλούμε να σπάσουν τα δεσμά τους και να ξεκινήσουν ακόμα και τώρα, ακόμα και αυτοί που είχαν απεργήσουν πολύ καιρό, να κάνουν το βήμα να συμμετάσχουν στην απεργία. Δεν υπάρχει για μας περίοδος χάριτος. Τελείωσε. Βρισκόμαστε σε πόλεμο, όπως υπόθηκε και προηγουμένως, και καλούμαστε να δώσουμε αυτή τη μάχη. Καλούμε λοιπόν τους συναδέλφους να είναι σε ετοιμότητα. Η απεργία είναι ο μόνος τρόπος που έχουμε να παλέψουμε για το δίκαιο μας, για να διεκδικήσουμε αυτά που μας παίρνουν, όπως είχαμε απολαύσει ότι οι δικαιώματα είχαμε ήταν μέσω των απεργιών και των κινητοποιήσεων. Είναι ο μόνος δρόμος, και τους καλούμε να είναι σε ετοιμότητα να αποκρούσουν επιθέσεις στο χώρο δουλειάς που θα τους ζητήσουν να υπογράψουν ατομικές συμβάσεις και να παλέψουμε μαζί για την κυριακάτικη αργία. Παρότι βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, για μας είναι βαρύς χειμώνας. Είναι βαρύ χειμωνιά αυτό που ζούμε και πρέπει να το παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Μαζί, σαν μια γροθιά, εργαζόμενοι στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα, είμαστε θύματα της ίδιας πολιτικής. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Δασκάλων, ο κ. Μαυρέλας. Πραγματικά, αν μπορούσες να μπεις στο δίλημα να αξιολογήσεις τι προκαλεί αυτό το πολυνομοσχέδιο που αύριο μπαίνει για ψήφιση στη Βουλή Τρίτη και Τετάρτη, θα έχεις μεγάλη δυσκολία. Γιατί αλήθεια, τι θα προέταξες, ας πούμε, την απόλυση χιλιάδων συναδέλφων μας στα καλά καθούμενα κατά καλό καιρό, εκτελώντας συμβόλαια πολιτικού θανάτου ως κυνηγή στην Άγρια Δύση και στο Far West, ή θα προέταξες το ζήτημα που έχει να κάνει με την κουτσουρεμένη πλέον ιδιωτικοποιημένη υγεία και το κόψιμο κάθε έννοιας κοινωνικού κράτους μέσα από το οποίο προβλέπεται. Τι θα προέταξες, τι θα βάζεις μπροστά, με μια κουβέντα. Προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα βομβαρδισμένο τοπίο στους βασικούς κοινωνικούς τομείς του κράτους πρόνοιας, έτσι όπως είχαμε γνωρίσει. Δηλαδή, παιδεία, υγεία, πρόνοια, εργασία. Η εργασία πλέον οδηγείται σε αφανισμό.
Δηλαδή αυτό που είχαμε μάθει τα προηγούμενα χρόνια, ότι θα μπορέσει να έχει μια στοιχειωδώς αξιοπρεπή εργασία μέσα από το οποίο θα μπορεί να βιοπορείς, τελειώνει. Εκτελούν τους συναδέλφους μας σε πρώτη φάση καθηγητές του τεχνολογικού λυκείου, οι οποίοι πετιώνται στον ΚΕΑΔΑ. Εκτελούν τους συναδέλφους μας σχολικούς φύλακες, έποτε και οι καθαρίστριες. Εκτελούν τους συναδέλφους μας στους δήμους. Αυτό το πράγμα, πέρα από την καταγγελία και το ανθρωπιστικό μέρος του πράγματος, έχει ουρά. Και η ουρά ποια είναι? Έλεγε ο προχθές, διάβαζα μια συνέντευξη του Παυλόπουλου, του πρώην Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας και του Μεγάλου Στελούς, που έλεγε ότι εμείς σαν κράτος δεν έχουμε κανένα, είναι ελάχιστο, απειροελάχιστο το κόστος, δηλαδή το κέρδος από αυτές τις απολύσεις. Και διερωτόμαστε, γιατί το κάνουν λοιπόν, αφού από μια καταστροφή που μπορεί να προκληθεί, λέω εγώ, σε ένα σχολείο το καλοκαίρι, καλύπτουν όλες τις δαπάνες? Το κάνουν για ένα και μόνο λόγο. Πρώτον, για να τιμωρήσουν, έτσι εννοούν, το είπε και η κυρία Μπακογιάννη, θέλουμε κάποιους από τους χαραμοφάιδες, πλέον ας πούμε ο κοινωνικός αυτοματισμός, η ομοφαγία έχει προχωρήσει στα έσχα τα όρια, να τους δούμε να πηγαίνουν σπίτι τους. Κυρίως όμως θέλουν να υλοποιήσουν τις νέες εργασιακές σχέσεις. Δηλαδή, ότι δεν θα δουλεύεις μόνιμα και σταθερά, ότι δεν θα αμείβεσαι με ένα στοιχειώδη μισθό που θα μπορείς να ικανοποιήσεις, ότι θα δουλεύεις ορομήσιος τόσο όσο, ότι θα παίρνεις μισθούς Βουλγαρίας και θα ζεις σε συνθήκες Κίνας. Αυτό είναι το νέο μοντέλο, αυτό είναι η νέα λογική που προβάλλει η συγκυβέρνηση του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας, γιατί και οι ένοχοι έχουν ονοματεπώνυμο και κάποια στιγμή δεν πρέπει να κρυβόμαστε. Οι πολιτικές δεν είναι γενικές και ουδέτερες, εκπορεύονται από ξένα κέντρα, η χώρα μας είναι σε αυτή τη στιγμή σε εξάρτηση, υπάρχουν τα πολιτικά ανδρίκελα που υλοποιούν αυτές τις πολιτικές και κάποια στιγμή το κίνημα πρέπει να τα πει τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν μπορούμε εμείς να μένουμε σε μια λογική διαμαρτυρίας και κατά συνθήκης, ας πούμε, απεργίας ή κατά καθήκοντος, ας πούμε, συνέντευξη ή αγωνιστική κινητοποίηση, όταν αύριο εμείς θα πάμε στη δουλειά μας ή αύριο οι συνάδελφοί μας θα πάνε στη δουλειά τους και δεν θα τους κλείσουν την πόρτα. Λοιπόν, τα ψέματα τελείωσαν. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Το κίνημα πρέπει να περάσει σε μορφές δυναμικής σύγκρουσης και ανυπακοής, ναι, πολιτικής ανυπακοής, με μαζικούς όρους, με λαϊκό ξεσηκωμό. Αυτή η απεργία το ξέρουν και οι πέτρες 24 ώρες, που μπορεί να γίνει και 48 ώρες από ό,τι φαίνεται ή από ό,τι προδιαγράφεται. Είναι σίγουρο ότι δεν φτάνει για να ανατρέψει αυτές τις πολιτικές. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει άμεσα ένα κίνημα σταθερό, συνεπές, ανένδοτο, ασυμβίβαστο, λαϊκό κίνημα που θα περασπίσει τους βασικούς όρους της ζωής μας, ειδικά στον χώρο της εκπαίδευσης. Τα σχολεία πρέπει και είναι δημιούργημα του λαού και πρέπει να παραμείνουν στα παιδιά μας, αυτούς τους σκοπούς εκτελούν. Η εκπαίδευση πρέπει να είναι δημόσια και λαϊκή περιουσία. Όλα αυτά έχουν χτιστεί με το αίμα και τον ιδρώτα των δικών μας, των γονιών μας και των προηγούμενων γενιών. Δεν μπορεί κανένας μας να τα πάρει. Δεν μπορούν να τα κλείσουν, ανήκουν σε εμά και εμείς δεν θα επιτρέψουμε, να είστε σίγουροι, να κλείσουν ακόμα και να ψηφιστεί και να απολυθούν οι συνάδελφοί μας. Ακόμα και να ψηφιστεί με οριακά ή μπορεί και να μην ψηφιστεί. Κανείς δεν ξέρει, οι νύχτες είναι περίεργες και εγκαστρωμένες, έλεγε παλιά κάποιος παλιός αγωνιστής, αν ψηφιστούν ή όχι. Είναι σίγουρο ότι και κατά καλό καιρό και μετά το καλοκαίρι και στις αρχές του Σεπτέμβρη θα βρουν μπροστά τους εμάς ένα ρωμαλαίο κίνημα που ακόμα δεν καταλαβαίνει τις επιπτώσεις της κρίσης, αλλά είναι σίγουρο ότι σε λίγο καιρό η όξυση αυτής της επίθεσης θα τον κάνει να βγει στον δρόμο. Δεν θα μπορεί να επιβιώσει. Θα μας βρουν, λέμε, μπροστά μας. Μπροστά τους. Δεν θα επιτρέψουμε με κανένα τρόπο τον αφανισμό μας. Θα προχωρήσουμε σε λογικές συντονισμού των αγώνων, είτε έτσι είτε αλλιώς, μέσα από λαϊκές συνελεύσεις, μέσα από γενικές συνελεύσεις των σωματείων. Θα καλέσουμε όλους τους συνάδελφους να προχωρήσουν όπως προχωράνε σε μαζικές μορφές καταλήψεων δημόσιων χώρων, είτε λέγονται αυτά διευθύνσεις εκπαίδευσης, είτε λέγονται περιφερειακές διευθύνσεις, είτε λέγονται δημαρχία. Θα πιέσουμε με κάθε τρόπο να μην αποσταλούν τα στοιχεία που θα οδηγήσουν αύριο, σαν το σύγχρονο Αρτέμι Μάτσα, το κινηματογραφικό Αρτέμι Μάτσα, τους κουκουλοφόρους συναδέλφους αύριο στην απόλυση. Θα ζητήσουμε όλοι οι συνάδελφοι να στηρίξουν αυτές τις καταλήψεις και κυρίως θα επιβάλλουμε το συντονισμό των κάτω από κοινούς στόχους μέσα σε όλους τους κλάδους για κάλεσμα σε ένα ξεσηκωμό πανεργατικό, πανελαϊκό, πέστε το όπως θέλετε. Τελειώνω με το εξής. Αν πραγματικά λέμε ότι έχουμε πόλεμο, τότε ας πάρουμε τα όπλα μας. Η κυρία Γινίτη από τους σχολικούς φύλακες. Ξεκινώντας, θα ήθελα λίγο να μιλήσω για το καθεστώς πρόσληψης των σχολικών φυλάκων, γιατί αυτό τον καιρό έχουμε εκτυπηθεί και μάλιστα ανακοίνωση σε συνέντευξη που έδωσε ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ο κ. Μητσοτάκης, είπε ότι είμαστε με διαδικασίες εκτός ΑΣΕΠ.
Βέβαια, πιστεύω αυτό το έκανε σκόπιμα για να κερδίσει τις εντυπώσεις και να πιστέψει ότι ο λαός κάνει ενέργειες οι οποίες θα ξεκαθαρίσει οι δημόσιες υπηρεσίες και θα γίνει αναδιάρθρωση. Λοιπόν, εμείς ξεκινήσαμε το 2001 με πρόγραμμα ανεργίας. Ήτανε τότε 5 υπουργεία μαζί με την ΚΕΔΕ και ο φορέας υλοποίησης ήταν η ΕΤΑ. Με κοινωνικά κριτήρια και με πρόσληψη, με μοριοδότηση, ξεκινήσαμε να δουλεύουμε. Ξεκινήσαμε να δουλεύουμε 5 χρόνια, στα οποία ήτανε μαύρα. Τι εννοώ? Χωρίς ασφάλιση, χωρίς δικαίωμα αδείας, χωρίς δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα, με κυκλικά ωράρια. Και στα 5 αυτά χρόνια, το ότι καταφέραμε και αυτή τη στιγμή είχαμε γίνει αορίστου, ήταν με αγώνες που είχαμε κάνει τα σωματεία, σαν σωματεία σχολικών φυλάκων, και μπορέσαμε και με το Συμβούλιο της Επικρατείας, αποφασίζοντας ότι καλύπτουμε πάγιες και διαρκές ανάγκες, να μπούμε στο νόμο του Παυλόπουλου, τον 164, που με τον 164 νόμο του Παυλόπουλου είναι πάλι με διαδικασίες του ΑΣΕΠ. Έτσι, 2 φορές περάσαμε από διαδικασίες του ΑΣΕΠ. Δεν δεχόμαστε να μας κατσικοφαντούν και να λένε ότι έχουμε παλατιακές σχέσεις με τους δημάρχους και με αυτόν τον τρόπο διοριστήκαμε. Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή, με απόφασή τους, με οριζόντιες απολύσεις, είμαστε για δεύτερη φορά άνεργοι. Είμαστε από τα πρώτα θύματα των αποφάσεων της κυβέρνησης. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Σαμαράς είπε ότι εσείς τι θέλετε? Θέλετε σχολικούς φύλακες που δεν κάνουν τίποτα ή θέλετε νοσηλευτές? Πιστεύω την απάντηση την έδωσε πριν με την τοποθέτησή της η πρόεδρος των ΑΜΕΑ, η κυρία Μιχάλα. Πώς είναι η υγεία και πώς λειτουργούν τα νοσοκομεία μας. Δεν χρειάζεται να επεκταθώ πάνω σε αυτό. Όσον αφορά τις καταλήψεις που γίνονται στα γραφεία του προσωπικού, πιστεύω ότι με όλα τα μέσα πρέπει να πιέσουμε και όλοι όσο μπορούμε και τα σωματεία και όλοι οι πολίτες να είμαστε συσπειρωμένοι. Στο πρώτο κύμα διαθεσιμότητας που είχαμε κατάληψη πάλι στους Δήμους στο γραφείο προσωπικού, το παρέκαψαν και αυτό. Γιατί όπως ξέρετε, ξέρουν τους τρόπους να χειρίζονται τα πράγματα, ή νόμιμα ή μη νόμιμα αυτή η κυβέρνηση. Τι έκανε? Πήρε τα στοιχεία μέσα από τους καταλόγους απογραφής και έθεσε τους συναδέλφους σε διαθεσιμότητα. Λοιπόν, πρέπει να συσπειρωθούμε. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για όλους τους εργαζόμενους και στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα. Εγώ πριν λίγες μέρες ήμουνα στην Αθήνα μαζί με τα σωματεία όλων των εργαζομένων. 9 εβδόμου έγινε μία σύσκεψη στην ΚΕΔΕ με τον κύριο Ασκούνη και ήμουν σαν εκπρόσωπος σχολικών φυλάκων. Μίλησα μαζί του, μου είπε ότι οι δήμαρχοι δεν θέλουν να αφαιρεθούν οι αρμοδιότητες της τομικής αυτοδιοίκησης, ούτε να καταργηθεί ο κλάδος σχολικών φυλάκων και της δημοτικής αστυνομίας, και ότι αυτή τη στιγμή 128.000 έχουν βγει σε συνταξιοδότηση. Αν ήθελε, τους 150.000 σύνολο μιλάω, που μέχρι το 2016 πρέπει να φύγουν, μπορούσε να τους βρει από αυτούς που είναι επίορκους και έχουν τελεσιδικήσει βέβαια τα δικαστήρια, έτσι, γιατί εδώ είναι ένα άλλο θέμα, και αυτούς που έχουν τα πλαστά πτυχία. Επομένως, για να κάνουν κάποιες ενέργειες και να θέλουν κάποιους αριθμούς, είναι ξεκάθαρο ότι θέλουν απολύσεις. Δεν θέλουν εξυγίαση και αναδιάρθρωση των δημόσιων υπηρεσιών. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αυτά ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ πολύ. Και πριν τελειώσουμε, το λόγο έχει εκπρόσωπος του Σωματείου του Β' Βαθμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σαν εκπρόσωπος των υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας, θέλω να πω ότι κάλυψαν οι συνάδελφοι τόσο το ιδιωτικό όσο και το δημοσίο τομέα προηγουμένως όλο το φάσμα της τρομοκρατίας που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ενάντια σε αυτή τη συγκυβέρνηση, την Τρόικα και τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διάλυση της κοινωνίας μας. Το πολυνομοσχέδιο αυτό το σημερινό που έχουν θέσει προς ψήφιση μεθαύριο, είναι άλλη μια πέτρα στο λαιμό μας, όχι μόνο του δημόσιου υπαλληλικού κινήματος, αλλά και του ιδιωτικού τομέα. Είναι ένα βάρος ακόμα το οποίο μας οδηγεί στην εξαθλίωση. Εκείνο που έχω να πω σαν περιφερειακή ενότητα και σαν υπάλληλοι εδώ, ότι αντιμετωπίζουμε και εμείς, είχαμε αντιμετωπίσει το πρόβλημα της διαθεσιμότητας, αντιμετωπίζουμε τις απολύσεις οι οποίες κρέμονται στο κεφάλι μας ανά πάσα στιγμή. Είναι τόσο καταιγιστικά τα γεγονότα που δεν τα προλαβαίνουμε. Εμείς έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια περιφέρεια η οποία είναι διασκορπισμένη στα νησιά, οπότε τα προβλήματά μας είναι πολύ περισσότερα. Είχαμε υπαλλήλους οι οποίοι είχαν έρθει εντολές από την ενιαία αρχή για να τεθούν συνάδελφοι σε αργία εν μία νυχτή.
το οποίο προσπαθήσαμε να παλέψουμε, αλλά δεν ξέρουμε τι μας περιμένει. Όλα είναι στον αέρα, το βλέπουμε καθημερινά. Γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ σήμερα για να καλέσουμε όλους τους συναδέλφους να στηρίξουν αύριο την απεργία, συμφωνούντες και μη, γιατί άλλοι θεωρούν ότι η 24η απεργία είναι του φεκιά στον αέρα. Ναι, μπορεί να είναι, αλλά είναι αυτή τη στιγμή το μόνο μέσο που έχουμε σε μαζικό... και μαζικά και συλλογικά πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να πούμε ένα ακόμα όχι. Αν δεν το κάνουμε αυτό, είμαστε ήδη τελειωμένοι. Και όπως είπαν και συνάδελφοι προηγούμενα, πρέπει όλοι μαζί, από τα κάτω, από εμάς, όχι από τα συνδικάτα, όχι από τις συνδικαλιστικές ηγεσίες, όλοι μαζί πρέπει να βρεθούμε στους δρόμους για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη λέλαπα. Η δουλειά, οι απολύσεις αφορούν όλους μας, είτε σήμερα αφορούν δημοτικούς υπαλλήλους, είτε σχολικούς φύλακες, είτε δημοτική αστυνομία, είτε τους εκπαιδευτικούς, είτε ακόμα και το νοσοκομείο, το οποίο με τη συρρήκνωση θα υπάρξει και αυτό. Λέμε όχι στις ιδιωτικοποιήσεις και ζητάμε να έχουμε όλοι το δικαίωμα στη δουλειά μας. Καλούμε λοιπόν τους συναδέλφους αύριο 11 η ώρα στην πλατεία μεταξύ, απέναντι από την Εθνική Τράπεζα, για να βρεθούμε όλοι εκεί και να διατρανώσουμε την άποψη αυτή. Ευχαριστώ. Και τελειώνουμε με το πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου. Προσπαθώντας να τα μαζέψω και να απαντήσω σε ερωτήματα που μου έχουν τεθεί μέχρι το πρωί, από το πρωί. Η απεργία καλύπτει το σύνολο των εργαζομένων και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Αύριο απεργούμε ο καθένας για τον εαυτό του. Κηρύχθηκε η απεργία με αφορμή τις απολύσεις, αλλά αύριο ο καθένας υπερασπίζεται τον εαυτό του, τη δουλειά του, το σπίτι του, τη χώρα. Αύριο απεργούμε όλοι και συμμετέχουμε όλοι στη συγκέντρωση στο πάρκο απέναντι στην Εθνική. Βλέπετε πώς προετοιμάζονται τα πράγματα. Στη ΔΕΗ, όχι μόνο στοιχείο, λειτουργεί το ταμείο 2 φορές τη βδομάδα. Ετοιμάζεται το κλίμα όταν θα ανακοινωθεί μέσα στο επόμενο διάστημα το ξεπούλημα και της ΔΕΗ, ο κόσμος που ταλαιπωρείται στις ουρές να πει για άλλη μια φορά, όπως είπε, σε προηγούμενους κλάδους και χώρους, καλά τους κάνουνε. Θα πρέπει να ανοίξουμε τα μάτια μας. Καλούμε τους εργαζόμενους της ΔΕΗ στο σύνολό τους αύριο να δώσουν ένα δυναμικό παρόν για να υπερασπίσουν τον ίδιο τους τον εαυτό. Τους εργαζόμενους στα ΕΛΤΑ, τους εργαζόμενους στις τράπεζες. Και λέω τους χώρους αυτούς όχι γιατί έχουν κάτι ιδιαίτερο από τους άλλους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, αλλά γιατί ακόμα διατηρούν ισχυρά συνδικάτα που μπορούν να δώσουν ένα δυναμικό παρόν και να τονώσουν αυτόν τον αγώνα. Να δυναμώσουν τον αγώνα για να έρθει μια καλύτερη μέρα. Πρέπει να απεργήσει όμως ο ιδιωτικός υπάλληλος, όπως είπε πριν η συνάδελφος Σικώτη, ο οικοδόμος. Πρέπει να απεργήσει. Ετοιμάζουν μέσα από το νομοσχέδιο φόρο από το 1 ευρώ. Αυτός που παίρνει 200 ευρώ πλέον θα πληρώνει φόρο. Μέσα στο νομοσχέδιο ετοιμάζουν η γιαγιά που έχει ένα ακίνητο και τον νοικιάζει να πληρώνει φόρο. Αυξάνουν το φόρο της, ενώ δεν αυξάνουν το φόρο στη μεγάλη ακίνητη περιουσία. Όλη η μεθόδευση είναι για άλλη μια φορά για να πληρώσουν τα χαμηλά στρώματα, να διαλύσουν το κράτος πρόνοιας, όπως είπε η κυρία Μιχάλα, να διαλύσουν την υγεία, να διαλύσουν τις εργασιακές σχέσεις για να προστατεύσουν τα δικά τους συμφέροντα. Όσοι πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει ανάπτυξη μέσα από τέτοιες μεθοδεύσεις και θα πρέπει κάποια στιγμή να το συνειδητοποιήσουμε όλοι, δεν μπορεί να πιστεύουμε πια τέτοια πράγματα. Δεν θα έρθει αυτή η ανάπτυξη για μας. Θα πρέπει να κατέβουμε. Να κατέβουμε στη συγκέντρωση, να συμμετέχουμε στην απεργία. Θα μπορούσε να έχει άλλες μορφές πάλης, λέει ο κόσμος. Το δεχόμαστε. Υπήρξαν βέβαια και άλλες μορφές πάλης στις κινητοποιήσεις της ΕΡΤ, που θεωρούμε ότι θα έπρεπε να έχει ένα πολύ δυναμικό παρόν. Θα έπρεπε να είναι απεργία διαρκείας. Μπορεί να έπρεπε. Αύριο όμως έχουμε μια μάχη. Έχουμε μια μάχη που πρέπει να τη δώσουμε. Πρέπει να πάρουμε τα όπλα. Πρέπει να δώσουμε τον αγώνα. Η συμμετοχή μας, η δυναμική μας είναι που θα υπαγορεύσει τα πράγματα. Η αυριανή μαζική συμμετοχή θα υπαγορεύσει τη 48ωρη. Η δυναμική μας συμμετοχή θα υπαγορεύσει την απεργία διαρκείας. Αναγκασμένες, είτε το θέλουν είτε όχι, οι συνδικαλιστικές ηγεσίες. Οι ανατροπές γίνονται στις πλατείες, όχι στις εξέδρες. Από κάτω. Ο εργαζόμενος θα πάρει τις αποφάσεις του, θα συμμετέχει υπερασπιζόμενος τον εαυτό του, τη δουλειά του, την οικογένειά του και θα δρομολογήσει στις εξελίξεις. Αύριο στις 11 η ώρα στην πλατεία, στο πάρκο απέναντι στην Εθνική Τράπεζα. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση, κύριε Φίκαρη. Να ρωτήσω κάτι. Αν κρίνω από τη συμμετοχή στις κινητοποιήσεις του Δήμου,
δεν ήταν αυτή που έπρεπε. Δηλαδή, όταν υπάρχουν απολύσεις, όταν ο ιδιωτικός τομέας ξεπερνάει το 1,5 εκατομμύριο ανέργων, τι είναι αυτό που θεωρείτε εσείς ότι κάνει τον κόσμο να απομακρύνεται από τις κινητοποιήσεις? Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν θα έπρεπε ο κόσμος να έχει κατακλείσει την πλατεία, να μην λειτουργεί τίποτα, να έχουν νεκρώσει τα πάντα? Αλλά όλοι είναι κανονικά στις δουλειές τους. Κυρία Κολογιθιά. Ναι. Να σας απαντήσω. Χρόνια ολόκληρα διαμορφώνουν συνείδηση ατομισμού έντονου στον καθένα από εμάς. Ακόμα και τώρα, ένα από τα στοιχεία που βγαίνει είναι αυτό, ότι όσοι θεωρούν ότι δεν τους αγγίζει, πιθανά για την ώρα, είναι στο σπίτι τους. Όμως δεν συμφωνώ απόλυτα ότι δεν έχουμε κόσμο στις κινητοποιήσεις μας. Δηλαδή, επειδή όλα είναι γενικά, είναι γενικά, θεωρώ ότι σε σχέση με το πώς είναι το κίνημα, θεωρώ ότι είναι αρκετά καλή η συμμετοχή των συναδέλφων. Και κάποιες φορές είναι πολύ καλή. Να ρωτήσω αν είναι αρκετά καλή συμμετοχή, δηλαδή 150 εργαζόμενοι στους 600 στο Δήμο. Δεν είμαστε 600. Είμαστε γύρω στους 350. Το 600 Εντάξει. Είναι μύθος. Είναι μύθος. 100 δηλαδή στους 350 είναι το 1 τρίτο. Να σας πω, δεν έχω μετρήσει πόσοι είναι. Συνολικά όμως, εντάξει, δεν είναι. Και προσπαθούμε να γίνονται ακόμα περισσότεροι. Κύριε Φίκαρη, νομίζω ότι πέρα από την απάντηση που έδωσε η εκπρόσωπος των ΟΤΑ, ένα ζήτημα πρέπει να είναι καθαρό. Ότι η πολιτική που ασκούν οι κυβερνήσεις δεν είναι μονάχα απευθείας με το μαστίγιο. Είναι και με το καρότο. Δηλαδή χρησιμοποιούν και τα παπαγαλάκια τους, και πολύ εύστοχα προηγούμενα ο συνάδελφος είπε μια σοφή κουβέντα. Ποια? Γίνεται μια στοχοπροσιλωμένη και μακροχρόνια πολιτική επίδρασης στη συνείδηση του εργαζόμενου, προκειμένου να καλλιεργούνται τα ατομικά χαρακτηριστικά επιβίωσης. Εγώ θα πω ένα παράδειγμα και θα κλείσω. Ποιος μίλησε στοιχείο για το κλείσιμο του χταίου του νησιού? Όλοι οι χιώτες σιωπηλά αποδεχτήκαμε το φοροχαράτσι του ιδιωτικού χταίου, όταν στη διπλανή γειτονική Λέσβο πληρώνανε για ένα μηχανάκι μικρό 5 ευρώ, ενώ στοιχείο πληρώνουν 40. Κανένας. Άρα λοιπόν, αυτή η παρουσία και μόνο σήμερα είναι ένα μήνυμα. Ότι τα πρωτοβάθμια σωματεία, με την όποια προσπάθεια κάνουν τα δευτεροβάθμια, είναι να ξαναστήσουν από την αρχή το μηχανισμό δράσης των εργαζομένων. Να ξανάρθει ο κόσμος με εμπιστοσύνη στο σιδικάτο. Μόνο τότε θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πόλεμο που έχει κηρύξει η αστική τάξη ενάντια σε εργαζόμενους, με όποια επακόλουθα υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Και θα ήθελα να πω, επειδή προς τιμή πήγε να γίνει μία παρεξήγηση, η βόμβα που έριξε η κυρία Μιχάλα δεν την έχει συνειδητοποιήσει ούτε ακόμα και το πάνελ των ανθρώπων που δίνουμε σήμερα συνέντευξη. Θα τη νιώσει ο χιώτικο λαός όταν πάει στο νοσοκομείο, ποιο θα είναι το μέλλον του και ποια θα είναι η ζωή του. Σας ευχαριστούμε.